Το σοβαρό αυτό γεγονός, που δεν είναι ανεπανάληπτο, δεν υπάρχει πιο σοβαρότερο γεγονός, διότι κλείνει πλέον η ιστορία της ανθρωπότητος, είναι κάτι που πρέπει να τον φοβίζει τον άνθρωπο, να τον συνέχει τον άνθρωπο. Θα μπορεί να καταλάβει κανείς τη σοβαρότητα αυτής της υποθέσεως από την εργασία που έχει κάνει ο Θεός για αυτό το γεγονός. Θα πει κανείς, τι εργασία έχει κάνει ο Θεός? Από τότε σχεδόν που υπάρχει κόσμος, γράφει και ομιλεί για αυτό το γεγονός. Ξέρετε, αυτά τα περιστατικά τα οποία μας λέγει αυτό το κομμάτι του 25ου κεφαλαίου του Ματθαίου από 31 μέχρι 46, που μας παρουσιάζει ότι θα έρθει κάποια μέρα εν πλήρη δόξη με μυριάδες αγγέλους και θα παρουσιαστούν μπροστά του όλοι οι άνθρωποι από Αδάμ μέχρι της ημέρας εκείνης και θα τους χωρίσει όπως χωρίζει ο Τσοπάνος στα πρόβατα από τα ερήφια και θα μην πει στους μεν δεύτε και στους δε πορεύεστε. Ξέρετε τι είναι αυτό? Γραμμένο από καταβολής κόσμου. Αυτή η εικόνα, η οποία παρουσιάζεται στις Ορθόδοξες Εκκλησίες κατεξοχήν όταν βγαίνουμε από την πόρτα, από πάνω έχει την κρίση, για να μας υπενθυμίζει, προσέχτε έξω που βγαίνετε, αυτό σας περιμένει. Μη αμαρτήσατε, για σας περιμένει αυτό. Αυτό λοιπόν το παρουσιάζει ως σκηνήν, το έχει δείξει σε πολλούς ανθρώπους. Το έχει δείξει στον Ενόχ. Ενόχ είναι έβδομος από Αδάμ. Σε ηλικία 365 ετών μετέστη όπως ο προφήτης Ηλίας και ζει μέχρι τη σήμερον. Και θα ξαναέρθει με τον προφήτη Ηλία επί σκηνής να παίξει ρόλο στα θρησκευτικά πράγματα. Αυτός την είδε αυτή τη σκηνή που λέγει την Κυριακή ο Χριστός μας. Την είδε ο Δανιήλ 750 χρόνια π.Χ. Την εικόνα αυτή που λέγει ο Χριστός. Την έδειξε εις τον Ιωάννη και μας την αναφέρει στην Αποκάλυψη. Τρεις έχουν δει την σκηνή αυτή, την οποία περιγράφει ο Κυριός μας και μας το έχει περισσώσει ο Απόστολος Ματθαίος στο 25ο κεφαλαίο του. Ο Ιούδας γράφει, ξέρετε, υπάρχει μια επιστολή του Ιούδα, όχι του Ισκαριώτου, η οποία είναι πρώτης Αποκαλύψεως, στη Γενή σας Διαθήκη, πριν αρχίσετε την Αποκάλυψη, είναι η επιστολή του Ιούδα, μία από τις 7 καθολικές επιστολές, ένα κεφάλαιο είναι. Στο 15ο εδάφιο αυτού του κεφαλαίου αναφέρεται το εξής. Προεφύτευσε και τούτης έβδομος από Αδάμ Ενόχ λέγον. Ιδού, δείχνει, ορίστε, ήλθε Κύριος, ήλθε λέει ο Κύριος, μόνος του, όχι, εν Αγίες μυριάσει αυτού, με μυριάδες Αγίους, όπως είπε ο Χριστός μας έπειτα από 2000 χρόνια. Γιατί ήρθε? Ποιήσε κρίσιν, ήρθε να κάνει κρίσιν. Ποιο να κρίνει? Κατά πάντων, όλους να τους κρίνει. Και ελέγξε πάντα στους ασεβείς αυτών, περί πάντων των έργων της ασεβίας αυτών. Έβδομος από Αδάμ. Είδε ηξιώθη να ειδεί πνευματικός την κρίση. Ο προφήτης Δανιήλ στο ζήτα κεφαλαίο του στίχος 9-10 λέγει «Εθεώρουν, έβλεπα, παρακολουθούσα, έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν, τακτοποιούσαν το δικαστήριο, και ο παλαιός των ημερών εκάθισε». Παλαιός των ημερών είναι ο Χριστός. Το ερμηνεύουν αλλιώς άλλοι. Τόσε κάθισε, διότι αυτός που θα κρίνει είναι ο Χριστός. Όλη η εξουσία εδόθη εις τον Κύριον και κρίσιν ποιή. Και το ένδυμα αυτού λευκών ως ήχιον ή το μεολόλευκα και η θρίξ της κεφαλής αυτού ως αίριον καθαρών, σαν μαλλί καθαρό η τρίχα της κεφαλής του. Ο θρόνος αυτού φλόξ πυρός και η τροχή αυτού πυρ καταφλέγων. Όταν είσαι σε ένα πύρινο θρόνο και οι ροδούλες από κάτω και αυτές ήσανε πύρινες.
ποταμός πυρός ήλκεν έμπροσθεν αυτού. Μπροστά του περνούσε ένα ποτάμι πύρινο. Άμα διαβάσετε την προς Κορινθίους επιστολή την πρώτη του Παύλου, θα το βρείτε εκεί αυτό, να το υπενήσετε, που λέει προσέξετε τα έργα σας, να μην είναι χόρτινα, να μην είναι ξύλινα, να είναι χρυσά, να είναι αργυρά, να αντέχουν στη φωτιά, να αντέχουν στο πυρ. Διότι θα καούν εκεί και θα κατακαείτε κι εσείς μαζί με αυτά. Για κάντε το συνδυασμό επί την προτροπή. Χίλιε χιλιάδες ελειτουργούν αυτό. Και μύριε μυριάδες παρεστήκησαν αυτό. Κριτήριον εκάθισε και οι βίβλοι νεόχρησαν. 750 χρόνια προ Χριστού. Δεύτερος ο οποίος είδε. Τρίτος ο οποίος είδε. Ο Ιωάννης σε δύο μέρη της Αποκαλύψεως αναφέρει στο Α7 τον Κύριο ερχόμενον τόσον και στο 20ο κεφαλαιό του 11 και κατωτέρω. Εκεί λέει περισσότερες λεπτομέρειες. Στο Α7 λέγει «Ιδού έρχεται μετά των εφελών και όψεται αυτόν πάσο φθαλμός και ήτινες αυτόν εξεκέντησαν». Και αυτοί οι οποίοι του την έδωσαν εδώ δίπλα την πλευρά θα τον δουν και κόψονται επ' αυτόν πάσε φυλέ της γης και θα λυθούν κάτω διλεγόμενον τα γόνατα όλου του κόσμου. Πιο κάτω, στο 20ο κεφαλαίο του, λέγει ακριβώς πώς είδε τον συνδυασμό του δικαστηρίου και το δικαστήριο. Και είδων θρόνων μέγαν λευκών και των καθήμενων επ' αυτό, ου από του προσώπου έφυγεν η γη και ο ουρανός. Και τόπος ούχε βρέθη αυτής. Κενών ουρανών και κενήν γην προσδοκόμεν όπου δικαιοσύνη θα κατοικεί. Την είδε και τη καινούργια γη και το καινούργιο ουρανό. Πάλι ο Ιωάννης στο πιο κάτω κεφαλαίο του, στο 21ο, το αναφέρει. Αυτοί θα φύγουν. Και είδον τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς. Όλοι θα έρθουν στην κρίση. Εστώτας ενώπιον του θρόνου.